Ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο για τη διανομή του συσυντίου από την ιέρα Μητρόπολη Κιδωνία και Αποκορώνου δόρησε επιχειρηματία των Χανίων ώστε να βοηθήσει το έργο τη Εκκλησία. Μετά από το αίτημα, το οποίο είχαμε δεχτεί από τον πρωτοσύγγελο Πατέρα Λιονάκη, Δαμασκινό, μπορέσαμε επιτέλου να κάνουμε και να υλοποιήσουμε το αίτημα αυτό και να το κάνουμε πράξη, παραδίδοντα σήμερα στη Μητρόπολη Κιδωνία και Αποκορώνου το αυτοκίνητο του συσυντίου. Το προσπάθησα πάρα πολύ. Ε, έκανα το αίτημά μου στην Αθήνα και μετά από πάρδο περίπου 4 μηνών, κατορθώσαμε και δώσαμε αυτό το αμάξι που η Μητρόπολη είχε τόσο μεγάλη ανάγκη για το συσίτιο. Ε, και από εδώ και πέρα η Μητρόπολη έχει επίσης ένα πλέον αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να διακινεί το συσίτιο το οποίο χρειάζεται και το σκοπό τον οποίο. Μπορεί και να κινεί τα τρόφιμα αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενο σαν επιχειρηματία γιατί μπόρεσα και εγώ να προσφέρω ένα μικρό λιθαράκι στο κομμάτι αυτό τη εκκλησία, το πολύ ευαίσθητο αυτό κομμάτι. Και θα ήθελα να πω προ όλου του επιχειρηματίε που σίγουρα δεν είναι ούτε άνετοι ούτε. Θα μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν, αλλά θα μπορούν κάποιοι να μιμηθούν το κομμάτι αυτό και να βοηθήσουν την Ιερά Μητρόπολη, την οποία στην πραγματικότητα προσφέρει έργο. Ο Μητροπολίτη Κιδωνίας και Αποκορώνου, δαμασκινό από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον επιχειρηματία για την προσφορά του. Η Εκκλησία αποκτά ένα αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την ανάγκη μα, είναι εμπερίστατοι και οι οποίοι. Δυστυχώ δεν είναι εύκολο να του εντοπίσουμε, τους δεν εύκολο να του εντοπίσουμε όλοι μα, αρκεί να γνωρίζουμε ποιοι είναι εκείνοι και να τους βοηθήσουμε. Η προσπάθεια τη τοπική εκκλησία είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να είναι διακριτική η βοήθεια με αποτέλεσμα να δίδεται διά των ενωριών αυτή, αυτού, αυτή η προσπαρά, αυτή διακονία έτσι ώστε χωρίς να γνωρίζει κανείς τι γίνεται, να μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί και να έχει την αξιοπρέπειά του. Με αυτή την προσφορά ελήθηκε ένα πρόβλημα το οποίο είχ, μας απασχολούσε αρκετό καιρό, διότι τα παλαιότερα αυτοκίνητα μάλλον πως πρέπει να παροπλιστούν γιατί και ε, έξοδα έχουν, αλλά και είναι και επικίνδυνα. Η παράδοση του αυτοκινήτου έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Επισκοπείο της Μητρόπολης.